Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα πρέπει μέχρι τι 31 Οκτωβρίου να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την επιστροφή φόρου τη προστιθέμενης αξίας που επιβάρυνε τις εισροές τους. Η επιστροφή με τον καταποκοπή συντελεστή 6% υπολογίζεται στο συνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων. Θεσμία για τους αγρότες που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς ΦΠ είναι από τις 1 Μαρτίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017 για να υποβάλουν αιτήσεις επιστροφής επί των απολύσεων που κάναν μέσα στο 2016. Τα όρια για να είναι κάποιος στο δικό καθεστώς ήταν και παραμένουν 15.000 πωλήσει αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους αλλά και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους και 5.000 ευρώ επιδοτήσει Αν ξεπεραστεί ένα από τα δύο όρια, αυτομάτως εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς. Ακόμη όμως και αν αυτοί, κάποιοι από αυτού ενταχθήκαν στο κανονικό καθεστώς η 17 δικαιούνται να ζητήσουν και να πάρουν απαλλαγή για, τις, για το ΦΠΑ των πωλήσεων που κάνουν το 2016. Στο κανονικό καθεστώ ΦΠΑ εντάσσονται υποχρεωτικά φορολογούμενοι που ασκούν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, επαγγελματίε με εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα, όπω και ελεύθεροι επαγγελματίε απολασσόμενοι του ΦΠΑ, αγρότη του ειδικού καθεστώτο με παρουσία στι λαϊκέ αγορέ ή αγρότη του ειδικού καθεστώτο με αγροτικό φωτοβολταϊκό έω 100 κιλοβατόρε, όπω και αγρότη του ειδικού καθεστώτο με ενοικεζόμενα δωμάτια αγρότης του ειδικού με εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και νέοι αγρότες. Ε, πιστεύω ότι όλη η διαδικασία κινείται ομαλά. Ε, έχουν γίνει σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων, Πιθανόν κάποιοι καθυστερημένοι να έχουν μείνει και η προθεσμία είναι πολύ κοντά και για αυτούς. Εδώ ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες επιστροφές. Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή λόγω φόρτου εργασίας και γιατί υπάρχουν ε, μ, λίγο σχετικά προσωπικό σε σχέση ε, καθώς τρέχει και το πρόγραμμα για την συμπληρωματική δήλωση εισοδημάτων των, του οποιοδήποτε βάση του νόμου 44-46-2016, ο οποίος παρατάθηκε και αυτός μέχρι 21 Οκτωβρίου.